στην κυρία Έλενα Μέλη, όχι Μέλη. Μέλη είναι Manager Business Development, Marketing and Operations του Genius by Bank of Cyprus. Genius, μια πλατφόρμα καινοτόμα, η οποία έρχεται να αλλάξει λίγο τα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα σε διορθώσω, δεν θα αλλάξει λίγο. Αλλάζει ριζικά τον τρόπο που μια επιχείρηση σήμερα κάνει operate. Και για να είμαι πιο σαφής, η Genius έρχεται για να αλλάξει τον τρόπο που μια επιχείρηση is doing business. Και τι εννοώ με αυτό. Let's talk about business. Ναι, let's talk about business. Η Genius είναι μια νέα πλατφόρμα η οποία ουσιαστικά προσφέρει έτοιμα ψηφιακά εργαλεία όπου μια επιχείρηση μπορεί να τα αξιοποιήσει και να συνεργάζεται πλέον και με τους συνεργάτες της αλλά και με τους πελάτες ψηφιακά. Και αυτό σημαίνει πολύ πιο γρήγορα, πιο efficient και με λιγότερο κόστος. Για να είμαστε και πιο σαφείς, οι υπηρεσίες οι οποίες σήμερα μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει στην Genius αφορούν πλέον τον τρόπο πληρωμών, δηλαδή μπορεί πλέον να πληρώνει μαζικά τους προμηθευτές της, να γίνεται το reconciliation process αυτόματα και στις δύο πλευρές και αυτό εξοικονομεί τεράστιο χρόνο αν συγκριθεί με το πώς γίνεται αυτή η εργασία σήμερα. Μπορεί πλέον μια επιχείρηση και να αποστέλνει, αλλά και να παραλαμβάνει ψηφιακά τα τιμολόγια, να τα διαχειρίζεται, να τα πληρώνει, είτε επιτόπου είτε και αργότερα. Έχει τη δυνατότητα μια επιχείρηση να βγαίνει σε προσφορές, δηλαδή το tenders process, όπως πολύ καλά ξέρει ο επιχειρηματικός κόσμος, αλλά και να συμμετέχει σε κάποιου άλλου την προσφορά, πλέον ψηφιακά και πάλι πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα. Και οικονομικά. Βεβαίως και οικονομικά και θα εξηγήσω το πώς. Γιατί σήμερα όλα αυτά που περιγράφω γίνονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, πιο manual τρόπους, με το χαρτί, με το email, με το τηλέφωνο, με τον πατροπαράδοτο τρόπο, που αυτό σημαίνει πολύ χρόνο, κόστος και resources για να πραγματοποιούν όλες αυτές τις εργασίες. Άρα η πλατφόρμα Genius ουσιαστικά δίνει αυτά τα εργαλεία έτοιμα για να αξιοποιηθούν από την κάθε επιχείρηση. Υπάρχουν, πόσες επιχειρήσεις έχουν αγκαλιάσει μέχρι στιγμή στην Genius ή μάλλον και το αντίστροφο, ναι. Η Genius πόσες επιχειρήσεις έχει αγκαλιάσει. Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση. Έχουμε τώρα από την πρώτη μέρα που βγήκαμε με την πρώτη μας υπηρεσία, έχουμε ένα χρόνο και κάτι λειτουργίας. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 1.650 εγγεγραμμένες επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και από όλα τα sectors της οικονομίας. Και αυτό είναι και η καινοτομία που έρχεται να φέρει η Genius στην κυπριακή αγορά, που κυριολεκτικά απευθύνεται σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο, σε οποιοδήποτε sector και αν δραστηριοποιούνται, όσο ό,τι size κι αν είσαι. Και ανεξαρτήτως μεγέθους. Ναι, έχουμε δηλαδή και μεγάλες επιχειρήσεις και πιο μικρομεσαίες. Έχουμε από ένα μικρό περίπτερο μέχρι ένα τεράστιο γκρουπ εταιριών. Άρα απευθύνεται σε όλους και αυτό γιατί και μια μεγάλη επιχείρηση συναλλάσσεται και με πιο μικρούς. Το κυριότερο όμως για μας είναι ότι δίνουμε την ευκαιρία σε όλες τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να μεταβούν στη ψηφιακή οικονομία πολύ εύκολα και γρήγορα και αν αναλογιστεί κάποιος ότι οι πιο μικρές, θα μείνω στις πιο μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν έχουν ούτε το κεφάλαιο, δεν έχουν ούτε τον κόσμο, ούτε τη γνώση για να μπορέσουν να μεταβούν στη ψηφιακή οικονομία και να παραμείνουν competitive. Άρα εμείς βρήκαμε τον τρόπο να δώσουμε έτοιμα αυτά τα εργαλεία, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να κάνουν αυτή την αλλαγή, με ένα πολύ χαμηλό μηνιαίο κόστος, και έρχομαι στην ερώτησή σας, το οποίο εάν αναλογιστεί κάποιος το όφελος που αποκομίζει μπαίνοντας στην πλατφόρμα Genius, το κόστος είναι μηδάμινο. Είστε τώρα ένα χρόνο σε λειτουργία. Ποιες είναι οι προκλήσεις που έχετε αντιμετωπίσει ή αντιμετωπίζετε ακόμα? Ναι, λοιπόν, χαμογελάτε. Υπάρχει κάποιο θέμα? Λοιπόν, όπως σε οτιδήποτε καινούριο, φυσικά,
Αν ήταν να διαλέξω μία πρόκληση που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας φυσικά και το culture change. Όταν έχεις να κάνεις με κάτι καινούριο και να αλλάξεις ριζικά τον τρόπο που δουλεύεις, είτε αυτό είναι πιο efficient είτε πιο γρήγορο, αλλάζεις τον τρόπο που δουλεύεις. Άρα θα έλεγα ότι το πιο μεγάλο μας challenge είναι ο ανθρώπινος παράγοντας να μπορέσει να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να κάνει αυτή την αλλαγή. Ναι. Είναι λίγο ο φόβος, η αλλαγή του πώς θα το κάνω, δεν ξέρω να το κάνω, προκαταβάλουμε το αποτέλεσμα χωρίς καν να προσπαθήσουμε να δούμε την αλλαγή. Σαν τα γαϊδουρία που ξέρουν μόνο έναν δρόμο να πηγαίνουν, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι δρόμοι λεωφόροι μπροστά μας, όπως και στην προκειμένη περίπτωση. Τέλος. Τι καινοτομίες θα δούμε το επόμενο διάστημα από εσάς? Ωραία. Το όραμα της Genius είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτό αφορά αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε είναι να προσφέρουμε πάρα πολλές υπηρεσίες και προς τις επιχειρήσεις, αλλά και προς τους καταναλωτές, τους ιδιώτες. Άρα θέλουμε η πλατφόρμα Genius να είναι the go-to place και για businesses, αλλά και για lifestyle services. Το επόμενο μας εγχείρημα είναι ένα πρωτοποριακό marketplace, όπου και οι επιχειρήσεις retailers της Κύπρου θα μπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους και σε δεύτερο χρόνο και τις υπηρεσίες τους προς τους ιδιώτες, αλλά και οι ιδιώτες από την πλευρά τους θα έχουν τη δυνατότητα σε ένα πιο personalized περιβάλλον να βρουν τα προϊόντα τα οποία θέλουν, να αποφασίσουν, να διαλέξουν τι θέλουν, και να τα λάβουν στο σπίτι τους. Δεν θα πω ένα περισσότερο. Ένα μεγάλο ηλεκτρονικό κατάστημα, πολύ κατάστημα, που Μάλιστα. θα μπορούμε να βρούμε τα πάντα. Ακριβώς έτσι. Και θα είναι το πρώτο κυπριακό τέτοιου μεγέθους. Τέτοιου μεγέθους, ναι. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε Αυτό πάρα να πολύ. Σας ευχηθούμε. Κυρία Μέλη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα τα εγχειρήματα του Genius και ας ελπίσουμε πως επειδή χρειάζεται η Κύπρος να κάνει αυτή τη μετάβαση στην εποχή, γίνονται ήδη βήματα πολλά από πολλούς οργανισμούς. Ας ελπίσουμε και εσείς με την δική σας συνδρομή να βοηθήσετε προς αυτό. Εγώ σας ευχαριστώ.